Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου. Για να δούμε. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε τη ζωντανή μετάδοση. Πρέπει να κοιτάμε τώρα. Πήραμε ένα καινούργιο κινητό και καταλαβαίνετε ακόμα, δεν το έχω μάθει καλά. Είναι η πρώτη μέρα που κάνω. Για να δούμε πώς φαινόμαστε. Να βάλουμε λίγο φως ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι καλά και να φαίνομαι καλά για να συνεχίσουμε να κάνουμε τη live τη μετάδοση. Αλλάξαμε λίγο τα πράγματα μέχρι να βρούμε που πρέπει να κοιτάω, από την άλλη πλευρά μάλλον από εδώ. Θα περιμένω όπως πάντα να μπουν οι φίλοι μας μέσα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, η Μαριλένα, η Καλή, ο Ανδρέας, ο Γιώργος, η Νότα. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί. Ωραία. Να δούμε πώς θα φαινόμαστε αυτή τη φορά. Για να μου γράψει ο φίλος μας, αν ακούγομαι καλά και καθαρά, για να ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, μπουν μέσα οι φίλοι μας. Επειδή το περασμένο βίντεο ήταν βαρύ, θα σας αφήσω να γράψετε τις ερωτήσεις σας, δεν θα κάνω μεγάλο πρόλογο, για να ξεκινήσουμε με τα δικά σας θέματα, φίλοι μου. Ό,τι θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέμα έχετε ή απορία, ξεκινήστε να γράφετε, να μοιραστούμε τις πληροφορίες και σήμερα. Α, ωραία, εντάξει. Μου λένε ότι ακούγομαι καλά και σε αυτό και φαίνομαι. Ίσως θα ήθελε παραπάνω φως. Πίσω να είναι ωραία. Λοιπόν, γεια σου Αλέκα. Γεια σου Θοδωρή. Λοιπόν, ωραία είναι και καθαρή η εικόνα. Χαίρομαι. Μπούμε λίγο μέσα. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα Μάρθα, Σωτηρία. Φίλοι μου, ξεκινήστε να γράφετε τις ερωτήσεις σας. Ξεκινήστε να γράφετε τις ερωτήσεις σας για να αναλύσουμε έτσι ορισμένα πράγματα. Γεια σου Κατερίνα, η Αγγελίνα. Εδώ στην Ελένη. Λοιπόν, ας κάνω ένα πρόλογο μέχρι να πάρουμε μπρος. Λοιπόν, ό,τι μου έρθει πάλι στο μυαλό. Θα ασχοληθώ με τα προβλήματα και τις ερωτήσεις που μου λένε πολλοί φίλοι σχετικά με το μπέρδεμα που έχουν στο μυαλό τους. Γεια σου Στέλλα, γεια σου Μαρία. Θέλω να σας πω ότι η μέθοδος φίλοι μου της κατανόησης είναι το να κάνουμε κάτι σαφές. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μέσα μας μία σαφήνεια. Χωρίς σαφήνεια δεν υπάρχει, θα λέγαμε, κατανόηση. Άρα οτιδήποτε έχουμε μπερδεμένο μέσα μας και δεν το έχουμε αναλύσει, να υπάρχει μια σαφήνεια στον εαυτό μας, να ξέρετε ότι δεν έχει κατανοηθεί σωστά. Επομένως δεν έχει κλείσει, θα λέγαμε, το κύκλωμα εκείνο που θα μας βοηθήσει να το κάνουμε δράση και να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Παίζει ρόλο λοιπόν στα πράγματα που κάνουμε να βάλουμε συνείδηση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σαφήνεια των πεπιθήσεων, θα λέγαμε, ή των πιστεύω που λέμε ότι έχουμε. Πάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τις τρεις φάσεις που έχει, θα λέγαμε, ο άνθρωπος. Ίσως θα το έχουμε πει και άλλες φορές. Η πρώτη φάση, συνειδητότητας, θα λέμε, για τις πεπιθήσεις μας, για τις συνειδητοποιήσεις που κάνουμε σαν άνθρωποι,
είναι η φάση των ανθρώπων που δεν έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό και στην πραγματικότητα δεν τους νοιάζει και δεν ξέρουν, και αυτοί οι άνθρωποι είναι που ελπίζουν ορισμένα πράγματα. Ελπίζουν να είναι αυτοί για τον εαυτό τους που νομίζουν, νομίζουν να είναι αυτοί για τον εαυτό τους που έχουν κάποια ελπίδα ότι μπορεί να τους σώσει, και γενικά πολλά πράγματα στη ζωή τους, φίλοι μου, τα νομίζουν. Είναι άνθρωποι λοιπόν που ελπίζουν και νομίζουν ορισμένα πράγματα, χωρίς να έχουν κάνει μια ιδιαίτερη έρευνα πάνω σε αυτά για να μπορούν να τα βρούνε και να έχουν άμεση εμπειρία. Μετά από αυτούς τους ανθρώπους που είναι τελείως, τα λέγαμε, απόμακροι από την εμπειρία και απλά τα λέγαμε ότι έχει μεταδοθεί κάτι σε αυτούς, έτσι, από εξωγενείς παράγοντες, έρχεται η δεύτερη φάση των ανθρώπων που μιλάνε και λένε ότι πιστεύουν. Θέλω να καταλάβουμε, φίλοι, ότι αυτός που πιστεύει ζει τη δική του πραγματικότητα. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος δεν ελπίζει ή δεν νομίζει, αλλά πραγματικά πιστεύει, σας είπα ότι η πίστη είναι ο κραδασμός μας ο ίδιος. Ο κραδασμός μας ο ίδιος, η δόνησή μας η ίδια, δημιουργεί την ανάλογη συχνότητα για να έχουμε το ανάλογο βίωμα ως προς την πραγματικότητα. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτός ο άνθρωπος που πιστεύει κάτι για αλήθεια, το βιώνει. Άρα οτιδήποτε πιστεύουμε, βιώνουμε. Και όχι ότι βιώνουμε, το πιστεύουμε. Αυτό είναι η δεύτερη φάση του ανθρώπου, εκείνος που δημιουργεί λοιπόν μια δική του πραγματικότητα και την βιώνει. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε πει ότι υπάρχει και μια τρίτη πραγματικότητα, ας το πούμε, μια τρίτη φάση, που είναι η εξωτερική πραγματικότητα, η κοινή, η νομοτέλεια. Ό,τι και να πιστεύουμε και οτιδήποτε να νιώθουμε μέσα στην άβρα μας, στην τρίτη φάση έρχεται η μέθοδος της γνώσης. Αυτή η γνώση είναι η άμεση επιβεβαίωση της δόνησής μας, δηλαδή της δικής μας ατομικής πραγματικότητας, με τη συλλογική πραγματικότητα, με την νομοτέλεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές τις τρεις φάσεις του ανθρώπου, που ο πρώτος ελπίζει ή νομίζει, χωρίς να έχει ενδιαφερθεί καθόλου, χωρίς να έχει ψάξει. Ο δεύτερος είναι αυτός που δουλεύει πιο πολύ, θα λέγαμε, με τη συγκίνηση. Εφόσον λοιπόν κρατάει μια συγκεκριμένη συγκίνηση μέσα του για ορισμένα πράγματα, έχει την ανάλογη δόνηση. Οπότε φτιάχνει, θα λέγαμε, το βίωμα ως προς την κοινή πραγματικότητα. Και ο τρίτος αρχίζει και παίζει το ρόλο, θα λέγαμε, της επιβεβαίωσης στην πραγματικότητα, για να μπορεί κάτι άμεσα να έχει την δική του εμπειρία, θα λέγαμε, της επιβεβαίωσης μαζί με την νομοτέλεια. Και εκεί είναι το τρίκ τις περισσότερες φορές. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει ξεχωρίσει τον εαυτό του και είναι μέσα στο εγώ του, αυτό που πιστεύει, φίλοι μου, αυτό βιώνει. Εκεί έρχεται το μεγάλο τρίκ, θα λέγαμε, του εγωικού, θα λέγαμε, αυτό μας. Είναι φυσικό ο κάθε άνθρωπος μέσα στο εγωικό εαυτό του να βιώνει πραγματικά τη δική του, θα λέγαμε, κατάσταση, τη συνειδησιακή. Αυτή και μόνο. Παρ' όλα αυτά, όταν θέλει να γνωρίσει κάποιος την αλήθεια, δηλαδή έξω από τη λύθη, θα λέγαμε, του εγώ, έξω από το πρίσμα μόνο το εγωικό του, και να μπορεί να δει έξω, θα λέγαμε, από αυτό το ανθρώπινο περιορισμένο εγώ, θα λέγαμε, που έχει, για να κοιτάξει συλλογικά την αλήθεια, εκεί την ώρα πρέπει να ξεκινήσει τις επιβεβαιώσεις, για να μπορεί να δει πώς πραγματικά ένας άνθρωπος έρχεται η ώρα να έχει την άμεση γνώση, την άμεση εμπειρία, την άμεση επιβεβαίωση αυτών που πιστεύει, με το πώς αντιπροσωπεύονται ή, θα λέγαμε, διατηρούνται και από την νομοτέλεια. Είχαμε πει την άλλη φορά για το ρήμα διατηρώ, έτσι, δηλαδή να τηρώ τον Δία, δηλαδή να βλέπω τον Δία, να βλέπω, δηλαδή, την νομοτέλεια, τον κοσμικό νου, και έτσι να καταλαβαίνω, θα λέγαμε, αναλόγως αυτά που πιστεύω, πόσο πολύ δύναμη έχουν, γιατί το προσωρινό, θα λέγαμε, είναι το αδύναμο και κάθε τι προς το αιώνιο είναι το δυνατό. Εφόσον λοιπόν εμείς είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, ώστε η δική μας, θα λέγαμε, τα δικά μας πιστεύω, να φτιάχνουν μια συγκεκριμένη δόνηση μέσα μας, αλλά αυτή η δόνηση μέσα μας να μην μπορεί να διατηρηθεί, θα λέγαμε, έξω, με μια ανάλογη διαδικασία, τότε πάει να πει ότι εμείς ακόμα απέχουμε από τη γνώση. Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι μέσω της πίστης δημιουργούν θαύματα, όμως δεν μπορούν να τα κάνουν συνέχεια, γιατί δεν το έχουν επιβεβαιώσει, γιατί δεν ξέρουν τον μηχανισμό. Βλέπετε, πολλές φορές η συντόνισή μας κάνει να νιώθουμε, θα λέγαμε, πάρα πολύ όμορφα. Παρ' όλα αυτά δεν επιτυχάνουμε τη γνώση, μόνο με το να νιώθουμε όμορφα.
Είναι σίγουρα, θα λέγαμε, ένας δρόμος για να μπορούμε μέσα από τη μέγιστη δυνατότητα που έχουμε και να είμαστε στη μέγιστη ενέργεια μέσα μας, να ακολουθούμε έτσι ορισμένα πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε ωραία. Όμως παρόλα αυτά, στην τρίτη φάση, στο να έρθουμε να γνωρίσουμε, να επιβεβαιώσουμε το πώς αυτά τα πράγματα που πιστεύουμε, θα λέγαμε, διατηρούνται, θα λέγαμε, και από τις μεγαλύτερες συνειδήσεις από εμάς, οι οποίες φτιάχνουν την ομοτέλεια, τον κόσμο, τη γη, την ανθρώπινη, θα λέγαμε, υπόσταση, την ψυχή μας και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που είναι έξω ή πιο πάνω, θα λέγαμε, από τον εγωικό αποκομμένο εαυτό μας. Οφείλουμε λοιπόν να κάνουμε την δοκιμασία, να δοκιμάσουμε, να πάρουμε την εμπειρία, την άμεση εμπειρία και σιγά σιγά να φέρουμε σε μία τάξη το πιστεύω μας με την ομοτέλεια. Αυτό που πιστεύουμε με αυτό που διατηρείται. Αυτό που πιστεύουμε με αυτό που πραγματικά μας κάνει έτσι να νιώθουμε ότι έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στη φυσικότητα και σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, αυτός που γέρνει, θα λέγαμε, προς το πρώτο επίπεδο να νομίζει, δεν έχει καμία ισορροπία. Ο δεύτερος, αυτός που πιστεύει μόνο, λείπει επιβεβαίωση. Οπότε μπορεί να φτάσει στα όρια της τρέλας, να πιστεύει πράγματα που να τα νιώθει μόνο ο ίδιος και να χάσει την κοινή πραγματικότητα. Ο τρίτος καταλαβαίνει ότι έχει τη δική του πραγματικότητα, έτσι, και κοιτάει να τη συνδυάσει με την κοινή πραγματικότητα, θα λέγαμε, του περιβάλλοντος, το οποίο εκεί μέσα έχει τα πλαίσια, τους περιορισμούς του, για να παίξει την εξελικτική του πορεία. Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι μου, ότι ο άνθρωπος, καθώς γεννιέται, έρχεται η ώρα να ανθίσει, θα λέγαμε, μέσα σε αυτόν τον περιορισμό. Και αναλόγως το πόσο φορτίο κουβαλάει μέσα στην άβρα του και αναλόγως το πόσο η άβρα της γης, θα λέγαμε, του δίνει συγκεκριμένους περιορισμούς, μέσα εκεί εκτελείται η ελεύθερη βούληση για το πώς εμείς μπορούμε να αναπτυχθούμε, θα λέγαμε, στο μέγιστο, στο άριστο, στο καλύτερο που μπορούμε. Εκεί λοιπόν, φίλοι μου, έρχεται όλα αυτά τα πράγματα που λέμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον μέγιστο εαυτό μας, τον πιο ολοκληρωμένο. Αυτόν τον εαυτό που θα μας δώσει το μέγιστο αποτέλεσμα. Εκείνο το αποτέλεσμα δηλαδή που θα φύγει ο μέγιστος πόνος, θα έρθει η μέγιστη φιλικότητα, η μέγιστη ισορροπία μέσα μας. Αυτό έρχεται λοιπόν, φίλοι μου, όταν εμείς περνάμε αυτά τα τρία στάδια που σας είπα και φτάνουμε στο στάδιο της επιβεβαίωσης. Εκεί ξεκινάει η γνώση. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχουν να μας πούν οι φίλοι μας. Γράψαμε και μια ερώτηση. Γεια σου και στη Μαριλένα. Οκ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, μου στέλνετε μηνύματα έτσι προσωπικά, δηλαδή, για τις ερωτήσεις, γιατί γεμίζει η οθόνη, σας είπα, και μπερδεύουμε και δεν ξέρω με τη σειρά ποια είναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Για να δούμε τι λέει ο φίλος μας. Εδώ λέει Μπουλίν. Καλησπέρα. Σταμάτη, η δική μου ερώτηση είναι γιατί η συνειδητότητα, το θείο, προσπαθεί να μάθει τον εαυτό του μέσα από την εμπειρία της δημιουργίας. Είναι ένα όνα τελές σε εξέλιξη τελικά ο Θεός? Ποια είναι η ιδανική κατάσταση στην οποία θα ήθελε να φτάσει? Εδώ, φίλοι μου, καταλαβαίνουμε ότι σε ανώτερα επίπεδα γνώσης, ότι και ο Θεός, με την έννοια που του δίνουμε εμείς, έτσι, δηλαδή μια συνειδητότητας, συνεχώς και αυτός μέσα από εκεί επεκτείνεται. Αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι ότι θα λέγαμε κοιτάει να αντανακλάσει τον εαυτό του σε όλες, θα λέγαμε, τις διαστάσεις. Παρ' όλα αυτά, στην κατάσταση που λέμε εμείς στη 3D, αναλόγως στις πυκνότητες δηλαδή, τις οποίες παίζει, έτσι, ακόμα τις πυκνότητες που είναι κάτω από εμάς ή πάνω από εμάς, καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα δεν μπορεί να εκδηλώσει τον εαυτό του με την ίδια, θα λέγαμε, κατάσταση την οποία μπορεί να εκδηλώσει στα ανώτερα επίπεδα. Όλα αυτά, βέβαια, κάτω από το πρίσμα του ανθρώπου. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι ό,τι λέμε εδώ πέρα για εξέλιξη είναι κάτω από το πρίσμα το δικό μας, φίλοι μου, και δεν έχει καμία σχέση αναφορικά με το Θεό σαν ουσία την οποία μιλάμε. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Πάντοτε μιλάμε κάτω από το πρίσμα της ανθρώπινης εξέλιξης και νιώθουμε τα πάντα να εξελίσσονται
και τα πάντα θα λέγαμε εξελίσσεται και η συνείδηση θα λέγαμε ανήκει και μπαίνει σε καινούργια πλαίσια. Επομένως, όσον αφορά το 3D, όσον αφορά δηλαδή την κρυστάλλωση, πρέπει λοιπόν να δούμε ότι στην κρυστάλλωση παίζεται πολύ πιο έντονα, έτσι και με παραπάνω ιδιότητες, όλο το κοσμικό παιχνίδι. Κάθε, θα λέγαμε, μορφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα φράκταλ, θα λέγαμε, των αρχικών φράκταλς που υπάρχουν, των αρχικών μοτίβων. Οπότε, σε κάθε διάσταση, το μόνο που καθυστερεί είναι ο χρόνος, ώστε να παιχτούν και η ένταση τα ανάλογα φράκταλς. Φυσικά, στο δικό μας, θα λέγαμε, το επίπεδο, η ανθρωπότητα, όλα αυτά τα βλέπει σαν σενάρια και βίωμα και ζωή. Στα ανώτερα επίπεδα μπορούν να είναι μαθηματικοί τύποι, όπως σας έχω ξαναπεί. Αυτά τα φράκταλ στα μοτίβα υπάρχουν από το απειροελάχιστο, θα λέγαμε σωματίδιο, μέχρι το μέγιστο, θα λέγαμε σύμπαν και γαλαξία. Όλα κινούνται κάτω από την ίδια κατάσταση. Από το χάος, δηλαδή την αντίληψη, ξεκινάει και βγαίνει, θα λέγαμε, ένα συγκεκριμένο φως, αυτό που λέμε εμείς, θα λέγαμε, σαν Θεός, και αρχίζει και μέσω της δύναμης της συνείδησης που έχει, διαμορφώνει, θα λέγαμε, τα σωματίδια για να τα φτιάξει κάτω από ανάλογες, θα λέγαμε, συνθέσεις. Σε κάθε διάσταση ακολουθείται το ίδιο μοτίβο, μόνο που σε κάθε διάσταση το μοτίβο πάει σε άλλο χρόνο και άλλη ένταση. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε παραπάνω το θέμα γιατί θα φάμε όλη την ώρα μας εδώ και δεν θα μας καταλαβαίνουν και οι φίλοι πάνω σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα. Πες μας στα μάτια λίγο για τον ορισμό της λέξης ιερόδουλη. Η ιερόδουλη, φίλοι μου, έρχεται από τα αρχαία χρόνια για να εξηγήσει εκείνη την ιδιότητα που έχει η γυναίκα να μπορεί, σε εισαγωγικά, να είναι δούλα, με την καλή έννοια, δηλαδή να ακολουθεί, θα λέγαμε, το ιερό. Υπάρχει μια ιερή ποιότητα που έχει μέσα η γυναίκα της, στο να μπορεί μέσω της μητρότητας και της ολοκλήρωσης να μπορεί να κάνει τον άντρα να τον μοιεί και να τον ολοκληρώνει. Η ιερόδουλη μιλάει σαν μάνα, σαν μητέρα, σαν γυναίκα, σαν σύντροφος στην παλιά εποχή και ξέρανε το πόσο σημαντικό είναι η ένωση, θα λέγαμε, ενός αντρός με μια γυναίκα στη ζωή του. Πόσο δηλαδή εμπειρία και πόση ενέργεια και πόση πραγματικά μίμηση μπορεί να του δώσει αυτή η συγκεκριμένη, θα λέγαμε, ένωση. Που ξεκινάει από τη συντροφιά, την παρέα, τον έρωτα, έτσι, και φτάνει σε όλη την ολοκλήρωση. Μην κοιτά τη σημερινή εποχή που δεν τα κάνουμε αυτά γιατί είναι πλέον μηχανικό, αλλά στις παλιές, θα λέγαμε, έτσι, εποχές, μια γυναίκα ιερόδουλη δεν ήταν σαν μια γυναίκα πόρνη, όπως λέμε εδώ πέρα. Έτσι, γιατί δεν το έκανε μόνο για τα λεφτά, όπως ακούγεται, αλλά συγκεκριμένες, θα λέγαμε, γυναίκες, θέλοντας να εκφράσουν στους ανθρώπους που ακόμα δεν είχαν αυτή την εμπειρία ή την κατάσταση, θέλαν να βοηθήσουν με αγνή καρδιά, έχοντας μέσα το ιδανικό της μητέρας, της μάνας, της φροντίδας, να μπορέσουν να προσφέρουν, θα λέγαμε, συγκεκριμένους, θα λέγαμε, άντρες, και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, μια ποιότητα, μια παρέα, μια βοήθεια στο να μετασχηματιστεί ο άντρας μέσω της γυναίκας. Αυτή είναι η αρχική αγνή κατάσταση, θα λέγαμε, έτσι, πριν μπει η λαγνία και το κέρδος και το συμφέρον, αυτά τα εγωικά πράγματα, έτσι, στις καταστάσεις και μετά το διαμορφώσουν σε άλλους τύπους, έτσι όπως αυτά που συμβαίνουν, φίλοι μου, στην εποχή μας. Λοιπόν, κάθε, λοιπόν, γυναίκα μέσα της έχει το αίσθημα της ιερόδουλης. Βλέπετε και στη λαγνία πως πολλές γυναίκες θα θέλαν να δοκιμάσουν, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, τη λέξη πόρνη ή πουτάνα που λέμε καμιά φορά και να έχουν συγκεκριμένες εμπειρίες σεξουαλικές. Παρ' όλα αυτά, το εξυψώσετε, θα δείτε ότι είναι αγάπη σας για τον άντρα και πολλές φορές μπορεί να είναι ένα ψυχικό, θα λέγαμε, αποτέλεσμα που θέλετε να δώσετε χωρίς, θα λέγαμε, την κατάκριση και τη λαγνία, παρά μόνο για να μπορέσετε να προσφέρετε τη θηλυκή σας ενέργεια σε ένωση με την ασθενική που τη ζητάει. Με λίγα λόγια, μια γυναίκα αγαπάει, θα λέγαμε, τους άντρες, θέλει να τους προσφέρει όλη αυτή την ποιότητα, τη φωλιά,
την ευαισθησία που μπορεί να νιώσει ένας άντρας, θα λέγαμε, όταν ενώνεται με τη γυναίκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τους καιρούς μας, αυτά τα πράγματα είναι λίγο δυσκολονόητα, οπότε εγώ σας λέω συγκεκριμένα τι γίνεται μέσα στο ψυχισμό, θα λέγαμε, μιας γυναίκας, έτσι, σε εκείνη την κατάσταση που έχει φύγει η κατάκριση, η ενοχή και βέβαια η μηχανικότητα, θα λέγαμε. Όταν ο άνθρωπος είναι στην καρδιά, φίλοι μου, εκτελεί πράγματα που μπορεί να φαίνονται πολύ περίεργα για αυτούς που δεν είναι στην καρδιά. Όμως, ξεκινούν από άλλο κέντρο, έτσι, και έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα στην εμπειρία. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Λοιπόν, λέει καλησπέρα στα Μάτι, θέλω να μου γράφετε και τα ονόματα, Μαρία, άμα μπορείς. Οπότε πάω εδώ, του λέει, λέω Ανδρέας. Καλησπέρα στα Μάτι, θέλω να μου πεις όταν υπάρχει χωρίς λόγο ανεξήγητη κακοτυχία, ζημίες και τα λοιπά, όχι καμιά καταστροφή βέβαια, πώς μεταφράζεται αυτό. Ας εξηγήσουμε τώρα ότι δεν υπάρχει τύχη. Πολλές φορές υπάρχουν περιόδοι μερικών συμβάντων στη ζωή μας. Αν αυτά τα συμβάντα δεν ξέρουμε τα γεγονότα εμείς να τα χειριζόμε προς όφελός μας, βέβαια κατά τη δική μας στρατηγική λέμε ότι αυτό δεν μας εφέρει. Ήταν μια αναποδιά, ήταν μια αντιξοότητα, ήταν μια κακοτυχία. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε την αιτία και δεν μπορούμε να βρούμε πώς μας εξυπηρετεί κάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν έξω είναι συγκεκριμένες περιόδοι. Παρόλα αυτά υπάρχουν μερικές ενέργειες που έλκουμε αναλόγως τη δόνηση που έχουμε στην άβρα μας. Το κάρμα σε μια άλλη κατάσταση θα λέγαμε συγκεκριμενοποιείται ή θα λέγαμε ότι μπορούμε να πούμε την ιδέα ότι αναλόγως την εκπομπή των ενεργειών μας ομοιοκραδασμικά έλκουμε τις ανάλογες θα λέγαμε ενέργειες. Οπότε ένας άνθρωπος, αναλόγως την ποιότητα και τη συχνότητα που έχει συγκεκριμένες, θα λέγαμε, καταστάσεις στη ζωή του, όσο τις διατηρεί, έλκει και τα ανάλογα πράγματα. Όταν υπάρχει λοιπόν κακοτυχία, φίλε μου Ανδρέα, πάντα υπάρχει λόγος. Απλά εσύ δεν ξέρεις τον λόγο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να το καταλάβουμε, να δώσουμε αξία, να το εμπιστευτούμε και να δούμε ότι για ποιον λόγο εμείς συμπεριφερόμαστε σαν αυτό να είναι κακοτυχία. Έτσι, επειδή απλά δεν πηγαίνει με τα σχέδιά μας, επειδή για κάποιο λόγο δεν μας υποστηρίζει αυτό που θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα, και να δούμε εμείς τι πράγμα κάνουμε λάθος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δεις, φίλε μου, είναι να μπορέσεις εσύ ακόμα και στην κακοτυχία να κρατάς υψηλά το ηθικό σου, το δόνησή σου. Και μόλις περάσουν οι περίοδοι και αρχίζεις εσύ και κρατάς πιο σταθερά τη δόνησή σου, ακόμα και σε αυτό που λες οι κακοτυχίες θα περνάς καλά. Ακόμα και στις καλοτυχίες θα περνάς καλά. Κάποτε είχα γράψει στο Facebook, το ανακοινώνω που και που όταν ξαναβγαίνει το παρελθόν και το ξαναενεργοποιούμε έτσι για να βλέπουν οι άνθρωποι. Σας είχα πει μη ζηλεύετε τους τυχερούς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τους τυχερούς μην τους ζηλεύετε, γιατί αν δεν είναι συνειδησιακά σε μια κατάσταση, θα είναι τυχεροί όποτε έρχεται μια καλοτυχία, αλλά θα είναι και άτυχοι όταν θα έρχεται μια κακοτυχία, φίλοι μου. Εμείς με αυτά τα πράγματα που λέμε, κοιτάμε να μπορούμε να είμαστε ρευστοί και να μην ακολουθάμε τη συνειδητότητά μας ανάλογα τα εξωτερικά σενάρια, αλλά να μπορούμε εμείς να κρατάμε μια συγκεκριμένη συνείδηση, μια ενθύμηση του εαυτού μας, ό,τι σενάριο και να έρθει. Αν το καταφέρνουμε αυτό σιγά σιγά, τότε θα δούμε ότι ακόμα και τα σενάρια εκείνα, αφού έχουμε εμείς συγκεκριμενοποιήσει τις δονήσεις μας, θα έρχονται πιο συγκεκριμένα σενάρια που θα αντανακλούν τις δονήσεις μας. Αν έχουμε συγκεκριμενοποιήσει τη δόνησή μας αρνητικά, είναι φυσικό ότι θα έλκουμε πιο αρνητικά σενάρια. Αν έχουμε συγκεκριμενοποιήσει τη δόνησή μας θετικά, είναι φυσικό ότι θα έρθει να μας το επιβεβαιώσει με θετικά σενάρια. Ελπίζω να το μετάφρασα αυτό έτσι που να το καταλαβαίνεις. Πάμε λοιπόν στην Αλέκα. Καλησπέρα στα Μάτι, επιθυμώ αν μπορείς να εξηγήσεις Ελοχήμ και Ελοχήμ. Διευκρινήσεις λέει, αν μπορείς παρακαλώ. Ελοήμ και Ελοχήμ. Τα ίδια είναι. Απλά το ένα είναι με προφορά εβραϊκή και το άλλο είναι προφορά ελληνική, ας το πούμε. Έτσι. Ελοήμ και Ελοχήμ είναι το ίδιο. Είναι το πώς γράφεται. Έτσι. Λοιπόν, αν λοιπόν η διαφορά σου ήταν ηλεκτική, δεν παίζει, είναι ακριβώς το ίδιο. Ελοχήμ, θα λέγαμε, είναι συγκεκριμένες συνειδήσεις που όλες μαζί δημιουργούν το πρώτο στάδιο από τη στρατιά εκείνη που σας είπα, από την παρέλαση εκείνη που σας είπα, από το ρεύμα εκείνο που σας είπα, το θεϊκό που δημιουργεί, θα λέγαμε, το Θεό. Ο Θεός δεν είναι μια μονάδα, θα λέγαμε,
αλλά είναι ένα σώμα. Έτσι, ένα σώμα από όλες τις συνειδήσεις, γιατί όπως σας είπα, όπως πάνω και κάτω. Αυτό το σώμα συνειδήσεων είναι όπως το σώμα, θα λέγαμε, που έχουμε εμείς, που αποτελείται από όλες τις συνειδήσεις που φτιάχνουν, θα λέγαμε, το δικό μας σώμα. Καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε σωματίδιο ύλης απαρτίζει το σώμα μας ή τα σώματά μας, όταν είναι κάτω από μια συγκεκριμένη συνειδητότητα, βλέπετε ότι εμείς είμαστε ο κυρίαρχος Θεός τους. Άρα, φίλοι μου, εσείς είσαστε οι θεοί των σωμάτων σας, των εκείνων των συνειδήσεων που απαρτίζουν όλα τα μέρη του εαυτού σας. Τα πιο μεγάλα, που λέτε, κομμάτια, τα εσωτερικά μου όργανα, ίσως το σώμα σας ολόκληρο, ίσως τα λέγαμε τα κύτταρά σας, ίσως τα λέγαμε τα μικροσωματίδια που έχετε και ούτω καθεξής. Η δική σας συνείδηση είναι Θεός ως προς το σώμα σας. Έτσι ακριβώς και ο Θεός, τα λέγαμε, με τα διάφορα άλλα σωματίδια, αυτά που λένε Ελοήμ, Αγγέλους, αυτά όλα τα διάφορα πράγματα που απαρτίζουν όλο το σκηνικό και την ύλη, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σώμα της συνείδησης, αυτό που λέμε Θεό. Έτσι. Έτσι το έχουν βγάλει τουλάχιστον, έτσι σας έδωσα την εξήγηση, όπως το έχουν γράψει, έτσι. Λοιπόν, λέει η Μαρία, καλησπέρα στα μάτια, πες μας λίγο για τον ορισμό της λέξης ιερόδουλη, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει ο Μπάμπης, στα μάτια, πες μας για τη μετάβαση, για την ανώτερη συνείδηση και την υπομονή και προσαρμογή που χρειάζεσαι σε όλη τη διαδρομή της. Η μετάβαση για την ανώτερη συνείδηση. Κάτι για να μπορούμε, φίλοι, να το μάθουμε, να σας πω κάτι γιατί είναι σημαντικό κλειδί αυτή τη στιγμή. Κάτι για να μπορέσουμε να το μάθουμε, σας είπα όπως άλλες φορές, πρέπει να το φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, να μάθουμε τον τύπο. Έτσι. Θα λέγαμε ότι στα μαθηματικά λύνουμε ασκήσεις πρόσθεσης μέχρι να μάθουμε τον τύπο. Και όχι αιώνια να λύνουμε ασκήσεις πρόσθεσης, ούτε να λύνουμε ασκήσεις πρόσθεσης και να τις αφήσουμε πριν μάθουμε τον τύπο. Επομένως, κάθε άνθρωπος καλείται μέσα από τα σενάρια της ζωής του να αυτά τα πρασινάρια που τον στέλνει ο ίδιος ο ενθουσιασμός του, το ίδιο το πάθος του, θα λέγαμε, η ίδια η όρεξη, η ίδια επιθυμία να τα κάνει, θα λέγαμε να φτάνει σε εκείνο το σημείο ώστε να γίνει καλός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να το μάθει καλά, ώστε να μάθει τον τύπο. Από εκεί και πέρα μπορεί να το αφήσει να φύγει. Ούτε πριν ούτε μετά. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, θέλω κάθε τι να βάζετε συνείδηση για να μπορέσετε να επιτυχάνετε αυτή τη μετατροπή και να μπαίνετε μέσα, θα λέγαμε, ώστε όταν βλέπετε κάτι τώρα που βλέπετε π.χ. εμένα, να μπορείτε να δείτε το σκελετό, τα αρχέτυπα τα οποία πάνω έχει φτιαχτεί το σώμα μου. Και μετά ακριβώς το ίδιο κάνουμε στο ψυχολογικό μας πεδίο. Βλέπουμε τα αρχέτυπα που πάνω εκεί έχει χτιστεί όλη η ψυχολογία μας. Και το ίδιο κάνουμε και στο κοσμικό πεδίο. Βλέπουμε τα αρχέτυπα που πάνω εκεί έχει χτιστεί όλο το σύμπαν. Άρα, φίλε μου Λάμπη, έτσι γίνεται. Και για την υπομονή. Η υπομονή, θα λέγαμε, αυτή χρειάζεται όταν έχουμε αυτόν τον σκοπό. Όταν δεν έχουμε σκοπό, η υπομονή καταλήγει να είναι ένα μαρτύριο, γιατί μας οδηγεί ο φόβος και δεν μας οδηγεί, θα λέγαμε, ο σκοπός. Άρα πρέπει να θυμόμαστε το σκοπό όταν κάνουμε υπομονή. Αλλιώς δεν είναι υπομονή, είναι φόβος. Λοιπόν, και προσαρμογή. Αυτές οι υποερωτήσεις, ρε παιδιά, αυτά... Οπότε έχουμε αυτές τις υποερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η προσαρμογή, θα λέγαμε, ξέρεις, βγαίνει από το προσαρμογή. Κατάλαβες τώρα. Με λίγα λόγια, θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώς κάτι μπορεί να γίνει φιλικό απέναντί μας. Πώς μας εξυπηρετεί. Εντάξει, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την προσαρμογή που κάνει το φυσικό μας σώμα στη φύση και την προσαρμογή που γίνονται τα πάντα. Ακόμα και οι ασθένειες ξεκινάνε από κάτι που δεν προσαρμόζεται μέχρι να φτάσει να βρούμε το αντίθετο και να γίνει μια προσαρμογή. Όλα δουλεύουν πάνω στην προσαρμογή. Σύνθεση και προσαρμογή. Σύνθεση και προσαρμογή. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όσο περισσότερο εμείς φεύγουμε από πάγιες καταστάσεις, τόσο περισσότερο μπορούμε να προσαρμοστούμε, θα λέγαμε, καλύτερα. Τώρα, αυτόν τον καιρό, βέβαια, βλέπετε ότι αλλάζει, θα λέγαμε, η άβρα της γης, αλλάζει συχνότητα και ο άνθρωπος τίνει να προσαρμοστεί στην καινούρια, θα λέγαμε, δόνηση της άβρας της γης. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό θα μας δείξει την έννοια ότι μπορεί να νιώσουμε ένα είδος εξέλιξης, επιτάχυσης,
μέχρι να συγχρονιστούμε, θα λέγαμε, με τις καινούργιες ενέργειες, όπως σας έχω πει και στο παρελθόν. Λέει, Θεοδώρα, καλησπέρα στα μάτια, είπες ότι το 10% της γης μόνο θα επανασυρκωθεί, εγώ κατάλαβα λάθος. Όχι, αυτό κατάλαβες, ότι όταν θα έρθουν καινούργιες ενέργειες, δηλαδή καινούργια εποχή, μόνο το 10% θα, περίπου θα λέγαμε, όχι ακριβώς, εντάξει δεν είμαι και μάτης, αλλά περίπου ένα τόσο ποσοστό θα κάτσει, θα λέγαμε, και θα επανασαρκώνεται εδώ πέρα. Έτσι, αυτοί που έχουν, θα λέγαμε, ομοιοκρεβαστικά αντέξει μέσα στην άβρα τους, εκείνο το πλαίσιο ενδονήσεων που θα έχει ο πλανήτης Γη, αυτοί λοιπόν θα αρχίσουν να επανασαρκώνονται και θα μείνουν στην άβρα της Γης για να κάνουν την επανασαρκωσή τους. Οι υπόλοιποι που δεν έχουν πιάσει μέσα τους τα συγκεκριμένα επίπεδα, μόλις έρθει η ώρα και πεθάνουν, αυτοί οι άνθρωποι θα επανασαρκωθούν κάπου διαφορετικά. Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Εντάξει, είναι όλα θέμα συγχρονισμού των ακτινοβολιών, θα λέγαμε, μετά μόλις το σώμα μας πεθάνει, θα λέγαμε έτσι. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι το σώμα μας αυτό έχει φτιαχτεί από την ύλη της γης. Έτσι, έχει πάρει, θα λέγαμε, τη γήινη, θα λέγαμε, ύλη, δηλαδή με τις ιδιότητες της γης, και έχει φτιάξει αυτό, θα λέγαμε, το περίβλημα. Κάθε φορά που η γη αλλάζει, δίνει και ένα διαφορετικό σώμα. Όσο η γη εξευγενίζεται, θα λέγαμε, μας δίνει και πιο εξευγενισμένα σώματα. Παρόλα αυτά, λοιπόν, εμείς πρέπει να καλούμαστε να τα μάθουμε τώρα αυτά τα σώματα. Έτσι, δεν έχουμε μόνο αυτό το πράγμα που λέμε φυσικό σώμα, σας είπα, έχουμε και τα εσωτερικά σώματα μέσα μας. Λοιπόν, όταν η γη λοιπόν εξευγενίζεται, θα μπορεί λοιπόν να κρατήσει πάνω τη συγκεκριμένα ζώα, που θα είναι πιο εξευγενισμένα, θα μπορεί να κρατήσει επίσης και τα φυτά εκείνα, και επίσης και την ανθρωπότητα εκείνη, γιατί είμαστε όργανο της γης, αφού έχουμε σώματα από τη γη, που θα μπορούν να, θα λέγαμε, να ζήσουν αρμονικά, έτσι, με εκείνες τις δονήσεις. Οι υπόλοιποι, αν δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν αυτές τις δονήσεις, είναι φυσικό ότι θα πάνε πίσω στο προηγούμενο μαξιλαράκι που σας είχα πει, αναλόγως στο συνδυσιακό τους επίπεδο ή αναλόγως τη δόνηση της άβρος, θα λέγαμε, η οποία θα ομοιοκρατασθεί με έναν άλλο πλανήτη που θα έχει ακριβώς εκείνη, θα λέγαμε, τη δόνηση. Έτσι συμβαίνει πάντως αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα, πώς γίνεται να μην επηρεάζουμε τόσο πολύ όταν έρχομαι σε επαφή με αρνητικές ενέργειες. Πώς γίνεται να μην επηρεάζουμε, λέει. Πώς γίνεται, λέει, να μην επηρεάζουμε. Άρα πάνε να πει λοιπόν ότι επηρεάζεσαι πάρα πολύ με τις αρνητικές ενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις τις αρνητικές ενέργειες να τις χειρίζεσαι. Πρέπει να μάθεις λίγο την αρνητική ενέργεια. Πρέπει να ξεχωρίσεις την αρνητική ενέργεια από την πόλωση που την έχεις κάνει να είναι κακιά. Έτσι. Αυτή η πόλωση που έχετε, που τη λέτε κακιά καμιά φορά, μόνο και μόνο επειδή δημιουργεί κάποιες συνέπειες, δεν σας αφήνει να δείτε πώς λειτουργεί. Και εφόσον αυτή την αρνητική ενέργεια τη φοβάσαι τόσο πολύ, την έλκεις. Να το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που εμείς συνειδητοποιούμε κάτι, θέλω να φέρεστε λίγο πιο επιστημονικά. Μην λειτουργείτε συνέχεια με το σώμα ή με το συναίσθημα. Πολλές φορές το σώμα και οι αισθήσεις οι κατώτερες δεν μας δίνουν την αλήθεια. Αν θέλουμε εμείς να μάθουμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα για την αιτία, για την ενέργεια, δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στο σώμα μας, το κατώτερο, το συναισθηματικό, έτσι, ή το φυσικό. Θα πρέπει να ανεβούμε λίγο παραπάνω και να δούμε μερικές πτυχές, όπως για ποια αιτία, θα λέγαμε, πώς δουλεύει, τι μηχανισμό έχει, έτσι, πώς δημιουργείται και πώς εμείς μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν εξυπηρετικό. Αν κάποιες αρνητικές λοιπόν ενέργειες πάνω σου ακόμα σε επηρεάζουν, θα πρέπει να σηκωθείς να φύγεις ή να ακολουθείς τον ενθουσιασμό σου. Μόλις αναπτυχθείς, θα μάθεις να δουλεύεις καλύτερα, αξιοποιώντας αρνητικές ενέργειες, χωρίς να χρειάζεται, θα λέγαμε, να μένουν πολλή ώρα μαζί σου. Είναι σαν να κατευθύνεις με τζούντο τη δύναμη του άλλου. Εκεί πάνω βασίζονται, έτσι, όλες οι μοχλοί, θα λέγαμε, όλες οι μοχλοί, πάλι, όλες οι πολεμικές τέχνες που αξιοποιούν τη δύναμη του αντιπάλου, θα λέγαμε. Όλες οι ευγενικές τέχνες, θα λέγαμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνεις. Μέχρι να το κάνεις, είναι φυσικό να σε βοηθήσει ή να είσαι σε περιβάλλον, θα λέγαμε, που να είναι αρμονικό. Έτσι, μέχρι να πιάσεις τη δική σου αρμονία μέσα και να ακολουθήσεις τον ενθουσιασμό σου στο μέγιστο. Ώστε να έχεις τόσο μεγάλη, θα λέγαμε, χαρά που να φτάνεις εκείνες τις δονήσεις, ώστε να μην επηρεάζεσαι από αυτά τα πράγματα.
Με λίγα λόγια, ερωτεύσουμε κάτι και πολλοί θα τον ερωτάσουν. Λοιπόν, λέει η Άννα Μιχαηλίδου. Ναι. Πώς μπορούμε να περιέχουμε τις ενέργειες των άλλων χωρίς να μας κυριεύουν, αλλά να μπορούμε να τις μετουσιώνουμε σε αγάπη. Όλα αυτά είναι η έννοια της μετατροπής που έρχεται από το συνειδησιακό μας επίπεδο. Δεν μπορούμε να πούμε πάλι πώς θα το κάνουμε αυτό. Σας είπα, κάθε φορά που η συνείδηση σας μεγαλώνει, σημαίνει ότι επεκτείνεται. Κάθε φορά που επεκτείνεται, δεν επεκτείνεται μόνο προς τα πάνω, αλλά επεκτείνεται και προς τα μέσα. Όταν κάθε τι το βλέπετε από μορφή συμπαγή σε ενέργεια και μετά το βλέπετε, θα λέγαμε, σε αιτία, θα λέγαμε, τότε αρχίζει μέσα σας, θα λέγαμε, αυτή η μορφή και αρχίζει και αλλάζει τελείως και βγαίνει από εκεί το φως, το μάθημα, η πληροφορία. Η πληροφορία είναι σαν το δώρο. Πρέπει να μάθουμε να βγάζουμε, θα βγάζουμε, θα βγάζουμε, θα βγάζουμε, το ξετυλίγουμε λοιπόν τα κουτάκια για να βρούμε μέσα το δώρο. Έτσι συμβαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα. Κάθε φορά αυτό το μαθαίνουμε κάνοντας την εσωτερική εργασία με τον εαυτό μας. Βλέπετε, αν εμείς δεν γίνουμε, αν εμείς δεν γίνουμε αυτό που θέλουμε να μάθουμε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Άρα οτιδήποτε πράγμα θέλουμε να μάθουμε, στην πραγματικότητα το παίρνουμε μέσα μας. Ή το βγάζουμε από μέσα μας γιατί περιέχεται. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτός ο άνθρωπος όμως που φοβάται να το πάρει μέσα του, γιατί νομίζει ότι του μείνει για πάντα, εξαιτίας του νου που προβάλλει συνέχεια πολλαπλασιασμό, δηλαδή μέλλον, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να δοκιμάσει. Από τότε που σταματάμε να δοκιμάζουμε, λόγω των φόβων ή της ότι τα ξέρουμε όλα ή ότι τα μάθαμε όλα, τότε φίλοι μου σταματάει και η ανάπτυξη. Σας είπα, η δοκιμή είναι το μέγιστο, είναι η μέγιστη εμπειρία. Πάντοτε δοκιμάζουμε, πάντοτε πρέπει να αφήνουμε, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, αυτό που νομίζαμε για εαυτό μας, όπως στην τροφή. Στην τροφή λοιπόν, δεν φοβάστε μην χάσετε τον εαυτό σας, θα φάτε αυτό που να φάτε και όλη η επεξεργασία θα γίνει αισθηκτονδός. Σε εμάς όμως τον ψυχισμό μας δεν γίνεται αισθηκτονδός. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να ξεπεράσουν, θα λέγαμε, το μέσο άνθρωπο και να έρθουν σε μία γνώση, πρέπει να το κάνουν και οθελώς, με θέληση. Άρα θα πρέπει να τρώνε, δηλαδή να παίρνουν τις τροφές, να παίρνουν τις ενέργειες και να τις εκτιμούν, να τις επεξεργάζονται μέσα τους, να κρατάνε αυτά που πρέπει και μετά να αφοδεύουν τα υπόλοιπα. Επειδή όμως δεν το κάνει αυτό η φύση για μας, γιατί δεν είναι της κατάλληλης, θα λέγαμε, στιγμής, έτσι, γιατί λειτουργούμε σαν ζώα ακόμα, αυτός που μαθαίνει να γίνεται άνθρωπος, περνάει από αυτό το είδος επεξεργασίας ψυχολογικής. Καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, λέει ο Σταύρος. Καλησπέρα Σταμάτη, με λένε Σταύρο. Και με ένα Σταμάτη, χάρηκα. Θα μπορούσες να μας αναφέρεις κάτι για την κάθαρση που πρέπει να κάνουμε από ένα δάσκαλο για να μπούμε σε καινούριο εσωτερικό κύκλο ώστε να έλξουμε καινούριο σενάριο. Ευχαριστώ. Για κάποιο λόγο, φίλε μου, βλέπω ότι έχεις βάλει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει στο μυαλό σου, έτσι. Η κάθαρση δεν γίνεται από τον δάσκαλο. Κάθε φορά που εμείς αναβαθμιζόμαστε από το κέντρο μας. Ποτέ δεν γίνεται ούτε από κρυστάλλους, ούτε από δασκάλους, ούτε από τίποτα. Ο δάσκαλος δεν μπορεί να κάνει κάθαρση μέσα σου. Ο δάσκαλος είναι σαν κάποιος που πας για να σε πλύνει. Μπορεί μόνο το εξωτερικό, αφού είναι εξωτερικός. Η κάθαρση θα γίνει από μέσα σου, έτσι. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα η εξέλιξη. Ο δάσκαλος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σου τα εξωτερικά κελίφη, ίσως λίγο να σου καθαρίσει. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσω της δύναμης, θα λέγαμε, που έχει, θα μπορεί να σε βοηθήσει εσύ να βρεις τον εαυτό σου και να τον καθαρίσεις. Όταν εμείς δεν μαθαίνουμε να καθαρίζουμε τον εαυτό μας, είναι γιατί ακόμα η βρώμα μας χρειάζεται, ώστε να πνιγούμε από τη βρώμα και να ψάξουμε πραγματικά εκείνη την ώρα να απελευθερωθούμε. Αυτή η θέληση θα μας κάνει να έρθει η διαδικασία της κάθαρσης. Πολλοί άνθρωποι που είναι ακόμα στην κάθαρση, βλέπετε, τρέχουν δεξιά και αριστερά, δεν τρώνε κρέας, κάνουν εκείνο, προσέχουνε, φοράνε χιτώνες, περπατάνε αργά, δεν θέλουν να μιλάνε, φοβούνται μη βρίσουνε, μη πούνε τίποτα, γιατί ακόμα μαζεύουν, θα λέγαμε, δυνάμεις για να φτάσουν σε μια κάθαρση. Σίγουρα έχω περάσει από την κάθαρση και έχω δει πως είναι, καθαριζόμαστε, θα λέγαμε, για να γίνουμε αγνοί και μετά μέσα από την αγνότητα, αφού συλλάβουμε και την αγνότητα, να μπορούμε να καταλάβουμε, θα λέγαμε, όλη αυτή την έννοια, θα λέγαμε, της βρώμας ή των ενεργειών. Να μας φύγει από μέσα μας όλη αυτή
η κατάκριση, θα λέγαμε, και ο πόλεμος των αντιθέτων, και μετά σιγά σιγά να εξισορροπήσουμε, θα λέγαμε, το μέτρο εκείνο, όπως λέγανε και αρχαίοι Έλληνες, έτσι, ώστε να φτάσουμε στο άριστον πνεύμα και ύλη. Έτσι λοιπόν, φίλε μου Σταύρο, για να έλξεις ένα καινούριο σενάριο στη ζωή σου, έτσι, πρέπει να είσαι έτοιμος, θα λέγαμε. Ομοιοκραδαστικά λοιπόν, χωρίς να έχεις αμφιβολίες, αφήσου λοιπόν εσύ να νιώσεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έλκεις στη ζωή σου, κάν τα δάσκαλο, κάν τα μάθημα. Μπορεί να είναι και ένας δάσκαλος ο ίδιος, δηλαδή με μορφή, και να τον ονομάζεις δάσκαλος. Ο δάσκαλος, έτσι, στην πραγματικότητα θα λέγαμε, επειδή ακόμα δεν μπορείτε εσείς να τους ξέρετε ποιοι είναι πραγματικοί και ποιοι όχι, τι σας είπα, εσείς καθορίζετε ποιο θα κάνετε δάσκαλός σας. Αφαιθείτε λοιπόν σε κάτι που εσείς νομίζετε ότι σας βοηθήσει και πάρτε σε εισαγωγικά τη βοήθειά του ή τη διδασκαλία του ή οτιδήποτε έχει σας δώσει σε εκείνο το σημείο, ώστε να καταλάβετε τον τύπο μέσα σας. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, μόλις καταλάβετε αυτό το πράγμα, μπορεί να μην έχετε ανάγκη αυτό να πάτε σε έναν άλλο δάσκαλο. Έτσι. Ο καθένας, αναλόγως της πεποίθησης που έχει, δημιουργεί δασκάλους. Να το καταλάβουμε αυτό. Εντάξει, φίλοι μου. Λοιπόν, το άλλο που λες τώρα για να μπούμε σε καινούριο εσωτερικό κύκλο, στο να έλξουμε καινούριο σενάριο, έτσι, πρέπει να καταλάβεις, φίλε μου, ότι πρέπει να εστιαστείς στο εδώ και τώρα. Καταλαβαίνω πως το λες, έτσι, αλλά ποτέ δεν κάνουμε κάτι για να μας έρθει. Πρέπει να το κάνουμε γιατί το νιώθουμε. Είναι βασικό να το καταλάβετε αυτό, φίλοι μου. Εκεί είναι και το τεστ του καθρέφτη. Όταν κάποιος κάνει ορισμένα πράγματα για να του έρθει η γνώση, για να κάνει τη σύνδεση με τον Θεό, για να, όσο να βγείτε ωραία η πρόθεσή σας, στην πραγματικότητα δεν έχετε ακουμπήσει τη δόνηση που πρέπει. Οτιδήποτε κάνετε, κάντε το γιατί εκείνη την ώρα νιώθετε ότι σας αρέσει να το κάνετε χωρίς προσδοκίες. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Από ένα σημείο και μετά, αυτό που κάνετε, να το κάνετε χωρίς προσδοκίες. Γιατί δεν ξέρετε. Γιατί όσο και να λέτε με τη θετική σας πρόθεση ότι θέλω να γνωρίσω τον Θεό, δεν ξέρετε τον τρόπο. Και έτσι σας δυσκολεύει περισσότερο. Απλά ψάχνετε να βρείτε το παρελθόν σας ή τις πεποιθήσεις σας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το άγνωστο, οπότε πώς το ψάχνετε. Αν το άγνωστο ή ο Θεός λεγόταν Μαρία και είχατε μια φωτογραφία, να βγαίνετε έξω να το βρείτε. Λέτε ψάχνω να βρω τη Μαρία. Να, τη Μαρία, την ξέρω, είναι έτσι. Και μόνο στη πού είσαι, ρε Θεέ, εδώ είσαι και σε ψάχνω τόσο καιρό. Δεν πάει όμως έτσι, φίλοι μου. Γι' αυτό και οι μοναχοί τι λέγανε στο Τιβέτ, αν δεις μπροστά σου, λέει το Βούδα, σκότωσέ τον. Γιατί ποτέ δεν θα σου εμφανιστεί. Έτσι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όλα αυτά που βλέπουμε τις περισσότερες φορές είναι πεποιθήσεις που έχουν βγει από μέσα μας. Και κάθε μαθητής σε εκείνο το επίπεδο που νομίζει ότι πρέπει να κάνει συγκεκριμένο δρόμο για να φτάσει, τις περισσότερες φορές πάει και βλέπει στο τέλος ότι δεν χρειαζόταν να κάνει αυτό, χρειαζόταν να κάνει κάτι άλλο. Αν λοιπόν εσείς στη ζωή σας αφαιθείτε και νιώσετε πραγματικά ότι είστε στην αναζήτηση της γνώσης και εμπιστευτείτε αυτή τη δόνηση, αποκλείεται να μην έρθει. Όταν εσείς όμως ξέρετε από το εγώ της περηφάνειας σας και πώς θα έρθει και από πού θα έρθει, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ή είστε φτασμένοι ήδη, οπότε δεν χρειάζεται, έτσι. Ή μιλάει το εγώ της περηφάνειας σας, ότι τα ξέρει όλα και διαλέγει και τον τρόπο. Εντάξει, φίλε μου. Λέει λοιπόν και ο Μάριος, θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα για το οραματισμό σου, λέει, όπως επίσης ποια πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη στάση που πρέπει να πάρει ο Έλληνας ως προς το μεταναστευτικό στην Ελλάδα. Κάθε φορά, φίλοι μου, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα μας, το έθνος μας, η γειτονιά μας, το σώμα μας ή το σπίτι μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ανάλογα. Οτιδήποτε κάνετε στο σπίτι σας, το κάνετε στη χώρα σας. Οπουδήποτε κάνετε στο σπίτι σας, το κάνετε στη γειτονιά σας. Δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε διαφορετικά. Αν κάποιοι άνθρωποι λοιπόν θα θέλανε να μπουν σπίτι σας, αν θέλετε τους λυπάστε και τους βάζετε, βάλετε το σπίτι σας. Αν κάποια μικρόβια θέλουν να μπουν στον οργανισμό σας, θα τα βάλετε. Αν εσείς όμως διαλέγετε την τροφή θέλετε να βάλετε μέσα σας, διαλέξτε την τροφή θέλετε να βάλετε. Βλέπετε, όλα είναι επιλογές. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, επειδή η Ελλάδα και η χώρα δεν έχει μια συγκροτημένη, θα λέγαμε, σύσταση, έτσι, και δεν υπάρχει και μας έχουν καταφέρει να σπάσουν όλο αυτό το πράγμα που λέγεται ομοψυχία, που λέγεται σύσταση. Και δεν το λέω μόνο με την έννοια της Ελλάδας ή του κάθε κράτους. Το λέω με την έννοια των ανθρώπων που έχουν μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, ομάδα και έναν ομοιοκραδασμό.
Αν σε μία τάξη, όπως είναι, θα λέγαμε, η τρίτη δημοτικού, βάλεις μέσα παιδάκια της δευτέρας δημοτικού και η τάξη έχει 40 παιδάκια και βάλεις 2, 3, 4, τότε τα παιδάκια της δευτέρας δημοτικού θα ανεβούν επίπεδο. Αν όμως είναι μία τάξη που έχει τετάρτη δημοτικού και έχει 30 παιδάκια, βάλεις 20 παιδάκια δευτέρας δημοτικού, πατώσανε όλοι. Θέλω να το καταλάβετε αυτό, φίλοι μου. Αν εμείς δεν ξεκινάμε και να έχουμε μια συνείδηση σε ό,τι κάνουμε και μπαίνουμε μόνο στο συναισθηματισμό, το ψεύτικο ή στην ψεύτικο αγάπη, χωρίς να υπάρχει μια λογική, έτσι, τότε εκεί πέρα την πατήσαμε. Και την πατήσαμε και στον εαυτό μας. Όπως είναι η τροφή που βάζετε στο σώμα σας, όπως είναι οι καλεσμένοι που βάζετε σπίτι σας, έτσι ακριβώς είναι και οι μετανάστες. Πάντοτε θα έρχονται άνθρωποι, πάντοτε θα φεύγουν άνθρωποι. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένες πόρτες. Όχι για να είμαστε ρατσιστές, αλλά αυτές οι πόρτες σπίτι σας βλέπετε ποιο θέλετε να βάλετε μέσα. Για τον λόγο εκείνο. Δεύτερο, σε αυτό που θα το βάλετε σπίτι σας, πρέπει να σέβετε το σπίτι σας. Έτσι δεν είναι. Τρίτον, πρέπει, όσο καλοί άνθρωποι και να είστε, να χωράει το σπίτι σας. Να βάλετε ανθρώπους. Άρα, όπου υπάρχει συνείδηση και λογική, χωρίς να βάζουμε συναισθηματισμούς, χωρίς να κρίνουμε, χωρίς να κάνουμε οτιδήποτε, δεν μπορούμε έτσι, μπάτε σκύλια, λέστε οτιδήποτε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, φίλοι μου, έτσι. Δεν παίζει κανένα ρόλο ο συναισθηματισμός αυτή τη στιγμή. Παίζει ρόλο πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα πράγματα ώστε να βοηθηθούμε όλοι από ένα γεγονός. Πώς μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Ακόμα και από αυτό το γεγονός που συμβαίνει τώρα, που τα έχουν κάνει χάλια και βλέπετε ότι ούτε εκείνοι περνάνε καλά μετανάστες, ούτε εμείς, ούτε οικονομικά αναβαθμιζόμαστε, ούτε γίνεται κάτι, γιατί αυτό το πράγμα φυσικά θα φέρει έλεος. Πάνω σε αυτό το πράγμα, φίλοι μου, λοιπόν, πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τουλάχιστον από ό,τι έγινε, τι μάθαμε, να καταλάβουμε τι λάθος κάναμε και ακόμα και τώρα να πάρουμε μέτρα, όχι να απογοητευόμαστε, όχι να επαναφέρουμε χειρότερη καταστροφή από αυτή που βρίσκεται, αλλά ακόμα και σε αυτό το επίπεδο που είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα θα μπορούσα να κάνω ολόκληρη ανάλυση για το τι τρέχει πίσω από αυτά τα πράγματα, έτσι, και τι ατζέντες και τι πράγματα συμβαίνουν. Γιατί ο άνθρωπος, σας είπα, είναι μαριονέτες. Όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα στην πραγματικότητα. Από τους πολέμους που δημιουργήθηκαν εκεί, από τις θρησκείες που υπάρχουν, από τον κόσμο που θέλουν να βγάλουν και να τον βάλουν σε δικές τους ατζέντες, υπάρχουν ένα εκατομμύριο πράγματα όλων των ειδών. Από κατώτερες, θα λέγαμε, καταστάσεις όπως είναι, θα λέγαμε, οι διάφοροι εποχιακοί απατεώνες, θα λέγαμε, οικονομικοί, από τους τραπεζίτες, από την πιο αναβαθμισμένη, θα λέγαμε, μαφία, από τις θρησκείες και πάει ούτως καθεξής από μέσα μετά από συγκεκριμένες ατζέντες που μιλάμε πλανητικά, κοσμικά, έτσι, και μπορούμε να το ανεβάσουμε μέχρι εκεί πάνω. Το θέμα μας όμως δεν είναι να μπαίνουμε συνέχεια σε εκείνα τα πράγματα που δεν μπορούμε να πολεμήσουμε γιατί δεν έχουμε την εξουσία. Το θέμα δεν είναι να σας πω τι συνωμοσίες γίνονται για να σας φύγει το κεφάλι, γιατί δεν ξέρετε τίποτα από αυτά που γίνεται, αλλά δεν θα μπορείτε και κάτι να κάνετε γι' αυτό. Ξέρω τόσα πράγματα να σας πω να γράψω 5 βιβλία και να τρελαθείτε όλοι με αυτά τα πράγματα που σας αποκαλύψω, αλλά δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα. Οπότε ποιο είναι το κέρδος? Απλά να ξέρετε για το εγώ της περιέργειάς σας. Μα δεν σας βοηθάει. Θα σας κάνει να σας γεμίσει και με δαιμόνια μέσα και με φόβους. Γιατί δεν ξέρετε τι να κάνετε, γιατί δεν είναι τη δύναμή σας. Όμως τη δύναμή σας είναι κάθε φορά τι? Να ξεκινήσετε από το σπίτι σας, από τη γειτονιά σας, από τα παιδιά σας. Από τον άρχοντα της γειτονιάς σας, του δήμου σας. Να ξεκινήσετε και να ασχολείστε ομάδα κανονικά για το κοινό συμφέρον. Καταλάβατε, φίλοι μου, από την πολυκατοικία σας, λίγο-λίγο. Μην είστε απαθείς ο ένας με τον άλλον. Πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν μια συλλογικότητα. Και αυτό μαθαίνουμε μέσα από όλα αυτά τα πράγματα, την κρίση και τα υπόλοιπα και τους βανδαλισμούς παγκοσμίως που γίνονται. Το καταλαβαίνουμε? Ούτε μια πλευρά, αυτή που ήταν από πριν, ούτε η καινούργια πλευρά, αυτή τώρα που φτιάχνουν τα καινούργια πράγματα που λέγονται και καλά της νέας ελεύθερη, ξέρω εγώ, των ελευθερών ηθών, δεν ξέρω να το πω, ας πούμε, πώς λέγονται, γιατί προοδευτικοί δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι πρόοδος, δηλαδή, του ανθρώπου. Είναι πρόοδος, έτσι, της ασυνειδησίας. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα σας λέω, φίλοι μου, ότι ούτε να είμαστε πισωδρομικοί, ούτε να τρέχουμε πάρα πολύ χωρίς να βλέπουμε τι κάνουμε, έτσι. Μέσα λοιπόν από αυτή την ανισορροπία τώρα που υπάρχει, έτσι, λόγω των ενεργειών της γης, θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν σιγά σιγά αυτές οι ενέργειες. Ήδη στα μάτια σας μπορούν να φαίνονται οι ενέργειες αυτές οι δύο. Αυτή η ανθρωπότητα που αναβαθμίζεται και η άλλη ανθρωπότητα που εκφυλίζεται. Ήδη στα μάτια σας θα δείτε αυτόν τον διαχωρισμό και σιγά σιγά
Αυτά λειτουργούν σαν δύο τρένα στο σταθμό. Μόλις τα τρένα ξεκινούν να παίρνουν διαφορετική πορεία, αρχίζουν να ανοίγουν. Και μετά δεν πάει πήδηξετε από ένα τρένο στο άλλο. Θα πρέπει να διαλέξετε σε ποιο τρένο θα καθίσετε. Γι' αυτό σας ξαναλέω, ο άνθρωπος αυτούς τους καιρούς πρέπει να μάθει την επιλογή. Δεν ξέρει τι είναι καλό κακό. Αυτό πρέπει να μάθει. Για να φύγει από αυτό το πράγμα και να μπει στη συνειδητή επιλογή. Όλοι έχουν διαλέξει το καλό, χωρίς να ξέρουν τι είναι, χωρίς να το αναγνωρίζουν, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει άνθρωπος να διαλέγει το κακό, θα λέγαμε. Σπάνιο, μόνο είναι τρελός κατηλημένος. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε, αυτές τις εποχές ζούμε αυτά τα πράγματα για να μάθουμε να επιλέξουμε προς τα που θέλουμε να πάμε. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, λέει η Στέλλα, Σταμάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Μπορείς να μας πεις μια σπίδα προστασίας που μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε ενεργειακές επιθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Όπως έχω πει και πριν και στα προηγούμενα βίντεο να τα κοιτάξετε, η ασπίδα προστασίας σας είναι όταν εσείς είσαστε με σαφήνεια πάνω σε συγκεκριμένα θετικά πιστεύω. Όσο είστε μπερδεμένοι, θα είναι μια ασπίδα που έχει μέσα τρύπες. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Κάθε φορά, γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα, για να έχουμε μια κατανόηση και επίσης λοιπόν να κυλάει το κύκλωμα καλά μέσα από τις πεπιθήσεις μας και τα πιστεύω μας, όπως σας εξήγησα, το τα πιστεύω δημιουργεί τη δόνηση, τον κραδασμό μας, αν εσείς αυτά τα πιστεύω μέσα σας. Δεν τα έχετε βάλει σε τάξη, ώστε να γίνεται το κύκλωμα και η ενέργεια γρήγορα τα hertz, θα φαίνεται στην ενέργειά σας ότι απλά δεν πάει γρήγορα, οπότε δεν μπορεί να φτιάξει ασπίδα. Όταν κάτι το πιστεύετε συνειδητά, έτσι, και ακολουθείτε θετικές προσεγγίσεις, φτιάχνετε την ασπίδα από μόνη σας. Πρέπει να καταλάβετε, φίλοι μου, λοιπόν, ότι για να είμαστε συνειδητοί σε κάτι, πρέπει να ξέρουμε όλες τις πεπιθήσεις πάνω σε ένα θέμα. Δεν μπορείτε για ένα θέμα να έχετε πεπιθήσεις φόβου. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, δεν μπορείτε να πιστεύετε στο Θεό και στο διάολο. Πρέπει να κατεβάσετε, λοιπόν, το διάολο σε ένα επίπεδο που θα λειτουργεί προς όφελος του Θεού. Αν αυτά τα δύο τα βάλετε κόντρα, θα ξέρετε, λοιπόν, μέσα ότι πάντα θα έχετε πόλεμο, πάντα θα έχετε φόβο και πάντα δεν μπορείτε να νικήσετε τον διάβολο. Γιατί ποτέ δεν έχετε βάλει σε τάξη, μέσα στα λέγαμε, αυτές τις αντικρουόμενες, τα λέγαμε, προϋθήσεις περί διαβόλου και Θεού ή περί των αντιθέτων. Θέλω να το καταλάβετε και να βάλετε αντίθετα σε κύκλο. Βάλετε αντίθετα σε ιεραρχία. Φτιάξτε έτσι τα πράγματα μέσα σας. Όποιος είναι λοιπόν μπερδεμένος, δεν μπορεί να κάνει ασπίδα. Είναι φυσικό. Αν είναι λοιπόν η μπερδεμένη ενεργειά σας, θα έχει τρύπες. Άρα το τι πλέω εγώ, είτε σας πω ότι φανταστείτε ότι είναι ένα στρουφάκι τώρα και σας προστατεύει. Έτσι, ο Γκρινιάρης, ο Ζαχαρούλης ή η στρουφίτα. Άμα το πιστέψετε πραγματικά και νιώσετε καλά με αυτό, δεν θα σας ακουμπήσει τίποτα. Τι είναι, επειδή είναι στρουφάκι, δεν παίζει ρόλο. Αν φτιάξετε τις δικές σας λοιπόν εσείς πεπιθήσεις, όποιες και να είναι αυτές, τις δικές σας ειδικές, όποιες και να είναι αυτές, και είστε σε συγκεκριμένη δόνηση, στην ανώτερη δόνησή σας, τότε είναι φυσικό να μην σας επηρεάζουν οι αρνητικές ενέργειες ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά, τι σας είπα, ότι για τον νόμο της εξέλιξης πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο, θα λέγαμε, στάδιο ανάπτυξης. Δεν μπορεί επειδή είσαι παίρνει ναρκωτικά και είσαι στον κόσμο σου, επειδή κάνεις διαλογισμό και είσαι στον κόσμο σου, επειδή έχεις πεπιθήσει τρέλα σου, έχουν επίκυψει στον κόσμο σου, να σταματήσει ο νόμος της εξέλιξης, επειδή εσύ περνάς καλά. Θέλω να το καταλάβετε αυτό, έτσι. Προσέχτε λοιπόν τον εαυτό σας. Προσέχτε. Μάθετε τις πεπιθήσεις σας. Καταλάβετε τις σχέσεις σας με το σύμπαν. Καταλάβετε τον περιορισμό, αυτό που αφήνουμε λοιπόν στο Θεό να πράξει για μας, αλλά και αυτά που πρέπει εμείς να κάνουμε και να μην τα περιμένουμε από το Θεό. Έτσι, φίλοι μου. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Γεια σου Βέρα, φιλιά από τη Γερμανία. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Ό,τι είναι τώρα, παιδιά, που γυρίζει, γιατί μετά... Λοιπόν, λέει η Μαρία, γράφει τη Μαρία και εσύ άμα θέλεις, αν έχεις χρόνο μπορείς να μας πεις για τη διχόνοια και τον και το διχασμό. Έτσι, μιλήσαμε για αυτό εδώ πέρα το πράγμα, παιδιά. Η ίδια η διχόνοια και ο διχασμός βγαίνει από την πολικότητα μέσα μας. Πάντοτε, σας είπα, λόγω του συναισθήματος, επειδή ο άνθρωπος ήταν πολύ έρμεος του ενστίκτου και του συναισθήματος, έτσι, φτιάξαν ορισμένα πράγματα με την έννοια του καλού και του κακού. Όμως, δεν σας δώσαν να καταλάβετε στην πραγματικότητα τι είναι το καλό και τι είναι το κακό.
Κάθε φορά που υπάρχει μια εξέλιξη για αυτούς που θέλουν να εξελιχθούν, το λέμε καλό. Για έναν άνθρωπο που δεν θέλει να εξελιχθεί, δεν μπορεί να καταλάβει και ούτε να θέλει καμιά φορά και διαρωτάται για ποιο λόγο να κάνω το καλό. Όταν κάποιος δεν ξέρει το σκελετό της εξέλιξης, είναι φυσικό αυτός ο άνθρωπος να μην έχει ερωτηματικά. Έτσι και φυσικά στη ζωή και στην κοινωνία όλα αυτή που βλέπει που υπάρχει μια αδικία στα μάτια του, να μπορεί μέσω των γνώσεων που έχει, τα λέγαμε, και της επιβίωσης της οποίας νιώθει να κάνει, φυσικά αυτός ο άνθρωπος να ξέρει λοιπόν να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να νιώσει λίγο καλύτερα, λίγο πιο πετυχημένος, λίγο να επιβιώσει ή οτιδήποτε άλλο πράγμα θα λέγαμε να κάνει. Είναι φυσικό ότι η άγνοια κάνει τους ανθρώπους να σκοτώνται μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η ελίτ που υπάρχει, έτσι τι σε σκάουνε, έχουν επηρεάσει, τα λέγαμε, και έχουν φτιάξει συγκεκριμένα πράγματα για να έχουν φτιάξει μια επιστήμη ψεύτικη, ακαδημαϊκή επιστήμη ψεύτικη, φίλοι μου, που καταστρέφει, τα λέγαμε, τη συνείδηση του ανθρώπου. Γιατί δεν στέλνουν σκυλάκια. Το σκυλάκι σας το φροντίζετε, έτσι, του δίνετε να φάει, αλλά σας υπακούει. Έτσι ακριβώς κάνουν και εκείνοι. Σας φροντίζουν, σας βάζουν διασκεδάσεις, σας βάζουν τόσα πράγματα, σας φτιάχνουν και μια παιχνίδια και ένα εκατομμύριο πράγματα. Αρκεί να είστε ευτυχισμένοι, αλλά θα είστε σκυλάκια τους. Πρέπει να το καταλάβετε ότι έτσι λειτουργούν αυτοί. Το μόνο που σας έχουν κόψει είναι η έννοια της εξέλιξης, τα λέγαμε, της ψυχικής εξέλιξης. Αν σας κόψουν αυτό, φανταστείτε, αν σας κόψουν αυτό από τη γνώση, δεν υπάρχει κάτι να πιαστείτε πάνω και να πείτε για ποιο λόγο εγώ να κάνω το καλό. Για ποιο λόγο εγώ να φτιάξω μέσα μου όλο αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο να κάνω εσωτερική εργασία, για ποιο λόγο από τη στιγμή που μου παρέχει ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, να μην πάω να ξέρω εγώ να κάνω σεξ για τα λεφτά, για ποιο λόγο να μην μου έρθει η άνεση, για ποιο λόγο να μην δουν τεχνολογία. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε βλέπετε, εν τέχνος δηλαδή, αυτό το πράγμα το έχουν αποκόψει. Αυτά τα πράγματα λοιπόν που ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων γνωστά και ειδικά μετά το πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φτιάξανε πάρα πολλές ψυχολογικές μεθόδους για να δούνε πώς το ανθρώπινο πλάσμα μπορούν με την προπαγάνδα και ορισμένα άλλα πράγματα και με συχνότητες να του δουλέψουν τον ψυχισμό του, τα αποκρύψαν όλα από την πραγματικότητα. Αφήσανε 2-3 πράγματα μόνο για να υπάρχουν, έτσι, και μετά τα άλλα τα δουκλώσαν, τα κάνανε περίεργα, σας είπαν, ξέρω εγώ, και μερικά πράγματα, ξέρω εγώ, με την ψευδοεπιστήμη που υπάρχει, και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος τι να κάνει. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, αν λοιπόν σας βάζουν συνέχεια σε τέτοια πράγματα και συνέχεια εσείς το παίρνετε για αλήθεια και συνεχόμενα ψάχνετε να βρείτε ορισμένα πράγματα που σας καθοδηγούν και κερδίζουν αυτοί με την κυριαρχία χωροχρόνου που σας έχω πει στο βιντεάκι, έτσι, κυριαρχούν στο χωροχρόνο σας γιατί δεν σας αφήνουν να λειτουργήσετε και να φτιάξετε το δικό σας χωροχρόνο. Έχουν φτιάξει συγκεκριμένο χρόνο, έχουν φτιάξει συγκεκριμένο χώρο και όχι μόνο αυτό που ζείτε τώρα, συνειδησιακά. Όταν λοιπόν μεγαλώνει ένα παιδί και το μαθαίνουν ψεύτικη επιστήμη και το μαθαίνουν να διαλέξει ανάμεσα στα όνειρα που του επιτρέπει η κοινωνία και του έχουν πει ότι αν εσύ κάνεις διαφορετικά όνειρα από αυτά που σου επιτρέπουμε γιατί εκεί σε ελέγχουμε, έτσι, δεν θα σε χωράει το σύστημα. Καταλαβαίνετε πόσο πόνο και θέληση πρέπει να βιώσει ένας άνθρωπος γιατί από πριν ίσως να έχει πάρει είτε από την ψυχή του είτε από αλλού συγκεκριμένα ερεθίσματα ώστε να μπορεί να είναι δυνατός και σαν ήρωας να ξεπεράσει, λέγαμε, όλο το δέσμιο που έχει φτιάξει η κοινωνία. Το καταλαβαίνουμε αυτό, φίλοι μου. Βλέπετε λοιπόν ότι σας αποκόψανε από το να ψάξετε, γιατί συνέχεια δημιουργούν ανάγκες, δημιουργούν επιθυμίες που καταλήγουν να είναι ανάγκες, γιατί δεν μπορείτε να ζήσετε στο κοινωνικό πλαίσιο, αν δεν έχετε κι εσείς τα ίδια πράγματα που έχουν και οι άλλοι. Βλέπετε λοιπόν πως μέσα από την άγνοια του ανθρώπου καθοδηγούν τον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα τώρα, αυτοί που είναι να ξυπνήσουν, θα ξυπνήσουν. Με τι, πώς θα ξυπνήσουν δηλαδή, με το να κάνουν επανάσταση, δεν τρέχει τίποτα. Με το να βγάλουν λεφτά, δεν τρέχει τίποτα. Με το να έρθουν να σας δώσουν τα πάντα, στον παράδεισο να σας πάνε να ξαναπέσετε στην κόλαση. Η άγνοια, φίλοι μου, η άγνοια είναι αυτή που τα κάνει όλα. Η άγνοια. Και αυτοί λοιπόν που υπάρχουν στον κόσμο, επειδή βλέπουν ότι ο κόσμος ακόμα είναι στην άγνοια, ξεκινάνε χωρίς σε δύο ομάδες. Αυτοί που θέλουν τα ζώα να τα αγαπάνε και αυτοί που θέλουν τα ζώα να τα κάνουν πειράματα προς όφελός τους. Βλέπετε και οι δύο, σκοπό στο μυαλό τους, έχουν να πάρουν μια εμπειρία, ένα όφελος. Ο ένας όμως παίρνει πόνο και δεν αφήνει, θα λέγαμε, και παίρνει τις ζωές χωρίς λόγο. Ο άλλος τα αγαπάει τα ζωάκια, παρόλα αυτά τα έχει σαν ζώα. Έτσι, φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε, υπάρχουν δύο ειδών ανθρώπων.
όσο και δεν σας αρέσει. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους συγκεκριμένες ψυχές, ψυχικούς κωδικούς, το έχουμε ξαναπεί. Και αυτοί οι ψυχικοί κωδικοί, επειδή είναι κωδικοί πολλών άστρων, συγκεκριμένοι κωδικοί, δίνουν τη δυνατότητα να βαθμίσεις. Παρ' όλα αυτά, μες στην εξέλιξη σας είπα, τους ψηλούς με τους χαμηλούς τους βάζουν μαζί η φύση για να κάνει σύνθεση, για να μην αφήσει κανένα παραπονεμένο και στο κατώτερο επίπεδο. Το καταλαβαίνουμε. Η ίδια η σύνθεση της νομοτέλειας το κάνει αυτό. Για να φέρει μαζί συγκεκριμένα ανώμια πράγματα, ώστε να βρουν και να αναβαθμιστούν ο ένας με τον άλλον. Πάντα φέρνει το κατώτερο με το υψηλότερο σε επαφή για να υπάρχει εξέλιξη. Έτσι. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, σου είπα, στους καιρούς που ζούμε εμείς, οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται συγκεκριμένες καταστάσεις εδώ πέρα για να μπορούν ίσως να διατηρήσουν κάποιο είδους κυριαρχίας. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε, έχουμε τίποτα άλλο. Δεν πειράζει, μέχρι εδώ. Λοιπόν, να και η Έμι λίγο να πετάχτηκε, την πρόλαβα, πες μας τα μάτια σιγά σιγά. Πες ότι όλοι είναι προγραμματισμένα ρομποτάκια και ότι όλοι ζουν σε ένα Matrix. Ελπίζω, Έμι, εσύ να μην ζεις αυτό το Matrix, για να το λες. Αυτοί που ξυπνάνε αρχίζουν να αποκτούν γνώση. Αρχίζουν να βγάζουν το κεφάλι τους από το Matrix. Ότι ζούμε όλοι σε μια προσομοίωση. Προσέξτε λοιπόν, φίλοι μου, τι θα σας πω και με αυτό να κλείσουμε. Συγκεκριμένες πληροφορίες έχουν δοθεί στον άνθρωπο έτσι, ώστε να τους πάνε τη σειρά εξέλιξης. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτοί που κάνουν συγκεκριμένα πράγματα είναι αφυπνισμένοι, προς το κακό, αλλά είναι αφυπνισμένοι, πιο πολλοί από εσάς. Γιατί ξέρουν τον μηχανισμό. Όχι γιατί είστε χαζοί, γιατί δεν ασχοληθήκατε, δεν σας αφήνω να ασχοληθούν. Αλλά αυτοί ξέρουν τον μηχανισμό. Πολλές φορές για να κάνεις ζημιά σε κάποιον, του δίνεις μια διδασκαλία που δεν μπορεί να τη γιώσει. Προσέξτε, φίλοι μου. Θέλω να μάθετε αυτό το κόλπο τώρα που κάνουν με τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Δίνουν στον άνθρωπο από συγκεκριμένα μπερδεμένα επίπεδα για να τον αφήνουν να μπερδευτεί και να μην πάει με τη σκάλα εξέλιξής του. Ο ανθρωπότητα, τώρα σας είπα, καθώς ανεβαίνει, θα λέγαμε, και όλοι οι άνθρωποι ανοίγουν, θα λέγαμε, και γίνονται δέκτες αστρικών ενεργειών, μπορούν να συλλάβουν επίπεδα, θα λέγαμε, έτσι, πολύ πιο ψηλά από ό,τι συλλαμβάνανε πριν. Αυτό όμως πρέπει, αν κάποιος δεν έχει την απαιτούμενη, θα λέγαμε, βάση για να τα στηρίξει σωστά και με τη σειρά και να τα κάνει σκαλοπάτια, φέρνει το ανάποδο αποτέλεσμα. Ο κόσμος τρελαίνεται. Θέλω λοιπόν να πω, φίλοι μου, ότι το θέμα δεν είναι να σας πω ξυπνήστε και είστε μέσα σε Matrix ή ξυπνήστε από το Matrix. Πώς θα το κάνετε αυτό? Και νομίζετε τι είναι πίσω από το Matrix? Ένα άλλο Matrix ή ποιο Matrix? Λοιπόν, κοιτάξτε όλα αυτά τα πράγματα που καλοπροαίρετα λέτε. Καταλαβαίνω ότι τα λέτε καλοπροαίρετα. Όμως, ας έρθουμε εδώ πέρα στη γείωση. Γειωθείτε. Δείτε τις ανάγκες που έχει το βιολογικό σας σώμα. Δείτε τις ανάγκες που έχει το συγκινησιακό σας σώμα. Δείτε τις ανάγκες που έχει το διανοητικό σας σώμα. Ξεκινήστε από εκεί. Και μην ψάχνετε με το εγώ της περηφάνειας πάλι όλοι να μάθετε τα μυστήρια χωρίς να έχετε μάθει ακόμα το ζώο μέσα σας. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου, θα λέγαμε, αντίληψη. Γι' αυτό μας αρέσει χώρια τη γνώση μπορούμε να έχουμε. Όλους να τους βάζω σε μια κατάσταση να γίνετε ταπεινοί, να μάθετε την αδυναμία σας, γιατί είναι δύναμη να μάθετε την αδυναμία σας. Προσέχτε, είναι δύναμη να μάθετε την αδυναμία σας. Θέλω να ξεκινήσουμε όλοι λοιπόν με την ταπεινότητα. Όλοι με την ταπεινότητα. Με την ταπεινότητα λοιπόν μαθαίνουμε την αδυναμία μας. Πρέπει να μάθουμε την ταπεινότητα. Πρέπει να μάθουμε τι μπορούμε να υποστηρίξουμε και τι όχι. Από εκεί ας ξεκινήσουμε για οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Αν δεν μπορούμε να το αποστηρίξουμε, δεν τρέχει τίποτα. Αφήστε το εγώ έξω από την πόρτα της αίθουσας που κάνετε την εργασία για τον εαυτό σας. Έτσι, αφήστε την περηφάνεια απ' έξω. Οι ώρες και οι καιροί είναι δύσκολοι. Ειδικά αυτοί που θέλουν την αλήθεια πρέπει να είναι ερωτευμένοι με την αλήθεια πιο πολύ από το έρωτα. Έτσι, με τα εγώ τους. Λοιπόν, ευχαριστώ για την προσοχή σας, φίλοι μου. Αν σας άρεσε, κοινοποιήστε, αφαιθείτε να γίνετε κι εσείς συνδημιουργοί, να μοιράσουμε, θα λέγαμε, συγκεκριμένες αλήθειες για αυτούς που μπορούν, μπας και τους ενεργοποιήσουμε και παραδειγματιστούν και σπείρουμε, θα λέγαμε, τους σπόρους στον κάθε ένα από εμάς, που σιγά σιγά, αναλόγως ο καθένας το δικό του χρόνο και την εξέλιξή του, θα φυτρώσουν και θα ανθίσουν. Έτσι, και θα φτιάξουμε σιγά σιγά
αυτήν την πραγματικότητα την οποία μας αξίζει όπως κάθε στιγμή. Λοιπόν, αυτά για σήμερα από μένα. Ειρήνη σε